υπάρχει στην Ευρώπη. Και διάλεξα την Κύπρο και Ελλάδα σαν πρώτη χώρα που θα απλώσει τα δίκτυα τους σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη τιμή. Εμείς ήρθαμε σήμερα να το γνωρίσουμε. Εταιρεία κάνει πρώτα βήματα στην Ελλάδα. Είμαστε σε στάδιο οργάνωσης και βέβαια από τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σας και να τους βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε το κόσμο. Εσείς ξεκινήσατε σαν τακτικά, έχετε ήδη μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο και όλα το κάνατε χωρίς εταιρεία. Και όχι μόνο στην Κύπρο, και στην Αγγλία νομίζω. Και στην Αγγλία. Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε τόσο πολύ για συσκευές. Τι, δύο μέρες λέει. Πέμπτη παραγγείλαμε, Σάββατο. Θα έχουμε ήδη σε ICS δουλεύουμε. Από τη στιγμή που θα κάνετε παραγγελία, μέσα σε 10 μέρες πρέπει να έχετε συσκευές. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε σκοπεύει να μεταφράσουμε στην ελληνική γλώσσα όλο υλικό που συνοδεύει τις συσκευές. Από το καινούριο χρόνο θα έχετε και back office στα αγγλικά, όχι με ρούβλια, αλλά με ευρώ. Θα γίνει back office που τα χώρες που ανοίγουν στην Ευρώπη θα δώσει και πληροφορία για παιδιά, για κόστος, για κόστος κούριας. Σημαίνει παίρνουμε δυνατά ήδη με σαν ευρωπαϊκό στάδιο. Αυτό το περίοδο οργάνωσης πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Όμως, ήδη τώρα προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε, προσπαθούμε να έχουμε προϊόν στην ώρα, προσπαθούμε και οργανώνουμε εκπαίδευση. Έχουμε ήδη γραφείο στην Αθήνα, οργανώνουμε εκπαίδευση, οργανώνουμε και μεταφράζουμε όλο το υλικό που θα χρειαστεί για αυτή τη δουλειά. Νέα εταιρεία στην Ελλάδα θα οργανώνει εκπαίδευση. Αυτό για εκπαίδευση θα είναι κυρίως παρολόγου. Για το προγραμματισμό ή για υπηρεσίες και βέβαια σεμινάρια και οργανώνουμε εκπαίδευση από την Ρωσία για τους γιατρούς και θεραπευτές με συσκευές διαγνωστικές και θεραπευτικές που έχει εταιρεία Deta Elis. Μήπως ακόμα κάποια λόγια για μας. Μας διάλεξε την ευθύνη μας η εταιρεία Deta Elis να διαχειρίσουμε Ελλάδα και Κύπρο. Εγώ είμαι ιστορικός, είμαι κοσκές, είμαι κοσκές. Απλά έχω πήρα να οργανώνω και να διαχειρίσω εταιρείες ψηφιακού μάρκετ στην Ελλάδα. Ο κύριος Παλαολόγος με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση δικτυωτής πάνω από 20 χρόνια στα δίκτυα και έτσι δείχνει ότι η εταιρεία Deta Elis στην Ρωσία διάλεξε εμάς να διαχειριστούμε την Ελλάδα. Κύριος Παραλόγου ακόμα πήρε και θέση, εκεί που θα πάμε τα δικά σας δίκτυα στην Ευρώπη, θα βοηθήσει να εκπαιδεύσει καινούριους αντιπρόσωπους, να βοηθήσει να οργανώνει καινούριες κοινωνικές εταιρείες σε καινούριες ευρωπαϊκές χώρες, που θα διαλέξει η εταιρεία Deta Elis, που και αυτό θα είναι πάντα θα έχει σχέση, εκεί που θα δώσουν τα ελληνικά και κυπριακά. Μεγάλη ιστορία. Ωραία. Έχω το δικό μου. Έχω το δικό μου, έτσι δεν είναι. Γιατρέ, έχω το δικό μου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. γιατί την Κύπρο την επισκέφτομαι επί 15 συναπτά έτη. Όπως είπε η κυρία Αθανασίου, είμαι δικτυωτής, ήμουνα μάλλον δικτυωτής επί 20 χρόνια. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ, έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους, έχω πάει βέβαια και για διασκέδαση στην Παραγιακή της Λεμεσού, έχουμε πάει και στην Αγία Νάπα, έχουμε πάει και στην Πάφο, είδαμε και εκεί πώς το λέει, εκεί την πέτρα, τον βράχο, το βράχο του Ρωμιού. Υπάρχει αγάπη μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων και γι' αυτό όλοι μας βλέπουν σαν ένα λαό, έτσι, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρος πάνε πακέτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε πριν η κυρία Αθανασίου ότι οι πρώτοι που ξεκινούν στην Ευρώπη δικτυακά είναι οι Έλληνες και οι Κύπροι, ή οι Κύπροι και οι Έλληνες. Αυτό είναι μια φανταστική ευκαιρία για όποιον την καταλάβει. Γιατί πολλές φορές περνούν οι ευκαιρίες από μπροστά μας, ελάχιστες φορές συνειδητοποιούμε το τι χάσαμε. Έτσι δεν είναι? Είχε πει κάποιος ότι η ευκαιρία είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά μαλλιά από αυτά που έχω εγώ. Δηλαδή έχει πολύ μαλλί στην αρχή και καθόλου μαλλί πίσω. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχεται προς το μέρος σου, καλό είναι τάχιστα να απλώσεις το χέρι σου και να τον αρπάξεις από το μαλλί. Ποιος το χέρι μαλλί να αρπάξω να δω? Μου επιτρέπεις να αρπάξω το μαλλί? Γιατί όταν αρχίζει και απομακρύνεται από σένα και καταλάβεις ότι κάτι έχασες, απλώνεις το χέρι, αλλά έχει πετάξει το πλοίο. Ένας μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, ο Ernst, είχε πει ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που θα το προβλέψουν. Γιατί? Τι συμβαίνει όταν προβλέπουμε το μέλλον? Αντιδρούμε. Όταν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν παίρνουμε μία στάση σε αυτό που πρόκειται να γίνει. Με μία λέξη τι κάνουμε? Προσαρμοζόμαστε. Πιστεύετε ότι η προσαρμογή στα νέα ήθη και έθιμα, στα νέα δεδομένα, στον τομέα που κινούμαστε, είναι η πιο σημαντική ποιότητα που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία? Η προσαρμογή. Ποιος δεν το πιστεύει αυτό? Γιατί όποιος δεν το πιστεύει αυτό, υπάρχει κάτι που θα του δείξω που ίσως τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Αυτό. Εμένα με ενοχλούσε. Α, μήπως επειδή φωτάει εδώ ενοχλεί τους άλλους. Λοιπόν. Α, ωραία. Λοιπόν. Με λυπήθηκε σχεδόν. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν, θα το διαβάσω εγώ από μέσα και θα, μέχρι να το δείτε, εγώ θα το έχω προχωρήσει. Ένας πολιτής της Coca-Cola γυρνάει από την αποστολή του στη Μέση Ανατολή απογοητευμένος. Α, να το. Και γίνεται το φως. Ένας φίλος τον ρωτάει, γιατί δεν είχες επιτυχία με τους Άραβες? Είναι κανένας Άραβας εδώ, δεν νομίζω να υπάρχει καμιά έτσι, παραξήγηση. Ο πολιτής εξήγησε. Όταν πήγα στη Μέση Ανατολή, πίστευα ότι θα έκανα καλές πωλήσεις, καθώς η Coca-Cola δεν είναι πολύ γνωστή εκεί. Αλλά είχα ένα πρόβλημα. Δεν ήξερα να μιλάω αραβικά. Έτσι σχεδίασα να περάσω το μήνυμα μέσω τριών πόστερ. Στο πρώτο πόστερ, ένας άνθρωπος εξουτερνωμένος, στη ζεστιά μου τσερί μου, πεσμένος κάτω. Στο δεύτερο πόστερ, ο άνθρωπος πίνει Coca-Cola. Τρίτο πόστερ, πλήρως αναζωογονημένος και γεμάτος ενέργεια, τι κάνει? Τρέχει. Και αυτά τα τρία πόστερ κολλήθηκαν σε όλα τα μέρη. Τότε αυτό πρέπει να δούλεψε, είπε ο φίλος, αυτή η διαφήμιση. Όντως θα έπρεπε. Θα έπρεπε, είπε ο πολιτής. Τι έκανε? Πώς? Αυτό ήτανε? Να το πάμε λίγο πίσω. Δεν ήξερε όμως ότι, δεν ξέρω γιατί το βγάλε έτσι, ότι οι Άραβες διαβάζουν από δεξιά προς τα αριστερά. Δεν ήξερα ότι είσαι τόσο έξυπνη. Δηλαδή, να το ξαναδούμε, γιατί βγήκε έτσι. Γιατί βγήκε έτσι. Εδώ. Οι Άραβες δεν διαβάζουν ανάποδα. Τρέχει ο ένας. Πίνει Coca-Cola, πάρ' τον κάτω. Δεν ήξερες δεν ρώταγες. Αυτό λέει ο λαός. Συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς παίζει στην αγορά, τι πρόκειται να γίνει, για να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου να έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία στα χέρια σας. Και η ευκαιρία λέγεται Deta Elis. Γιατί? Διότι όταν ένα μοναδικό προϊόν συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό και διαφορετικό marketing plan, τότε σίγουρα έχεις μια επιτυχία. Όποιος συμμετέχει θα πετύχει. Τι χρειάζεται σήμερα για να πετύχει κάποιος? Χρειάζεται να έχει ένα προϊόν που να είναι διαφορετικό, όχι τα ίδια. Δηλαδή, ξεκινάει σήμερα μια εταιρεία και αυτή η εταιρεία έχει Tupperware, έχει Tupper. Μα η Tupper ξεκίνησε με το είδος αυτό πριν 120 χρόνια. Τώρα, αν μπει κάποιος με Tupper, θα ξαφνιάσει την αγορά, θα προκαλέσει ενδιαφέρον. Εάν εγώ συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, θα έχω μεγάλα ωφέλη. Πώς το βλέπετε? Μετά από τα Tupper, τι ήρθαν? Τα καλλιτικά. Oriflame, ξέρω εγώ, Flyer, κάνανε τον κύκλο τους και αυτά. Αν έρθει τώρα μια εταιρεία μόνο με καλλιτικά, θα προκαλέσει το ενδιαφέρον? Ρωτάω. Όχι. Μπράβο! Το επόμενο βήμα λοιπόν ήταν τα συμπληρώματα διατροφής. Εάν τώρα έρθει κάποιος πάλι με κάποια συμπληρώματα διατροφής, θα προκαλέσει το ενδιαφέρον που προεκλείτο στα συμπληρώματα διατροφής 10 χρόνια πριν? Όχι. Άρα τι θα πρέπει κάποιος να κάνει? Τι λέγαμε πριν? Να προβλέψει το μέλλον. Να δει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή αν είχατε εσείς μια εταιρεία, αν ήσασταν εσείς ο Καναπλιόφ, καλό θα ήταν, θα ήταν καλό. Τι θα κάνατε? Αν μπορούσατε να ξεκινήσετε μια εταιρεία. Κάποιος φυράει και προσπαθεί να μας ξυπνήσει μάλλον. Εάν λοιπόν είχατε εσείς, με τι θα ξεκινούσατε? Δεν θα ξεκινούσατε με κάτι που δεν έχει κανένας. Και προσέξτε κάτι να δούμε εδώ. Αυτό λοιπόν που έχετε εσείς κύλησε χωρίς να υπάρχει εταιρεία. Χωρίς να υπάρχει συστήματα, μόνο στα ρώσικα. Ήταν ξέρω εγώ το Σπούτνικ. Χωρίς να υπάρχει παράδοση προϊόντων σε λογικό πλαίσιο. Χωρίς να υπάρχει γνώση πάνω στο marketing plan. Τώρα μόλις κάνατε δεύτερο και τρίτο κωδικό. Χωρίς να έχετε δει κάποιον από την εταιρεία. Και όμως αυτό το προϊόν κύλησε. Γιατί κύλησε? Γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Και θα σας πω το εξής. Αυτό το προϊόν όχι απλά θα προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Τώρα που υπάρχει η εταιρεία που έχει συσταθεί, που θα υπάρξει στήριξη, που θα υπάρξει εκπαίδευση, που θα υπάρξει βοήθεια, που θα υπάρξει ανάπτυξη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, θα πετάξει και θα γίνει μόδα. Ο καθένας όταν ξεκινάει σε μια επιχείρηση, σε μια δουλειά, έχει ένα όραμα. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το δικό σας όραμα. Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Εμάς που μας επέλεξαν για να βοηθήσουμε διοικητικά εσάς, γιατί εμείς θα λειτουργούμε σαν, πώς να το πω, στήριγμά σας. Η δική μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε τα δίκτυα. Εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό που θα κάνουμε θα είναι να βοηθάμε και τα δίκτυα και να αναδεικνύουμε τους επιτυχημένους δικτυωτές. Εμείς δεν θέλουμε να αναδείξουμε ούτε τον εαυτό μας, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε εσάς που είστε τα ενεργά κύτταρα, οι δικτυωτές και οι γιατροί και θεραπευτές όλου του συστήματος της Deta Elis. Το όραμά μας λοιπόν είναι να το κάνουμε μόδα. Τι σημαίνει μόδα? Εκεί που άλλος κάνει τζόκινγκ στην παραλία της Λεμεσού, να έχει κρεμάσει και το σύστημά του εδώ και να θεραπεύει και να βοηθάει τον οργανισμό του να έχει ενέργεια, να βελτιώνει την κατάστασή του, να έχει περισσότερη ευεξία στην καθημερινότητά του. Το όραμά μας λοιπόν είναι αυτό να γίνει μόδα. Και θα σας πω το εξής. Εγώ ούτε γιατρός είμαι, ούτε θεραπευτής είμαι. Έχω τελειώσει marketing την Αμερική, στο Columbia, έχω πάρει κάποιο μάστερ, τέλος πάντων, εντάξει, και έχω, το αντικείμενό μου είναι διαφήμιση και marketing. Έχω όμως κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αυτό λέγεται κοινή λογική. Κοινός νους. Όταν έχεις καλή κοινή λογική, δεν έχει σημασία η μόρφωσή σου ή το επίπεδό σου. Σίγουρα μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα από τα παραμέσα πράγματα της ζωής. Η κοινή λογική λοιπόν δική μου λέει το εξής. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, σε όλη την Ευρώπη έτσι, και σε όλο τον κόσμο, δεν έχει κάπως, ας μην πω έτσι σκληρά την έκφραση, βαρεθεί, αλλά ας πούμε δεν έχει κάπως κουραστεί με τα χημικά φάρμακα. Για ποιο λόγο έχουν έξαρση όλες οι εναλλακτικές θεραπείες που προσπαθούν να βρουν το αίτιο της κάθε ασθένειας και όχι απλά να θεραπεύσουν το σύμπτωμα και που βλέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ολότητα και όχι σαν μέρος. Για ποιο λόγο? Διότι είδαμε τα καλά των χημικών φαρμάκων αλλά και τους περιορισμούς, ακόμα και τις αρνητικές συνέπειες όποιες μπορεί να υπάρχουν, έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κόσμος ψάχνεται συνεχώς και θα ψάχνεται όσο πέραν τα χρόνια όλο και περισσότερο με τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Όπως ομοιοπαθητική. Το όμοιο θεραπεύει, το όμοιο είπε ο Χάινεμαν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι και λογικό, αλλά έχει την εφαρμογή του. Αυτή τη στιγμή παντού υπάρχουν ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Ακόμα και τα κλασικά φαρμακεία πουλάνε ομοιοπαθητικά φάρμακα. Έγινε της μόδας η ομοιοπαθητική? Ναι ή όχι? Βελονισμός. Έγινε της μόδας ο βελονισμός? Ναι ή όχι? Βιοσυντονισμός. Το επόμενο μεγάλο wow στο κομμάτι της εναλλακτικής θεραπείας και υγείας. Και αυτό που θα γίνει μόδα και θα γίνει κάτι τεράστιο, θα γίνει από εσάς. Εσείς θα το προωθήσετε στην αγορά. Και όπως έλεγε πριν και η κυρία Αθανασίου, είστε σε στρατηγική θέση. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε στρατηγική θέση, πρέπει να έχει μεγαλόπνοη σκέψη. Δεν χωράει μικρότητα όταν εσύ είσαι σε μία θέση μοναδική. Πρέπει ακόμα, αν είναι δυνατόν, να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου για να σταθείς αντάξιος των προσδοκιών. Είχε πει κάποιος ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει όταν έρθει η ώρα του. Και εσάς εδώ έχει έρθει η ώρα σας, άρα πρέπει να βγείτε πάνω και από την νοοτροπία σας ακόμα. Να αλλάξετε την νοοτροπία σας για να σταθείτε αντάξιοι αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που θα υλοποιήσουμε σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό ξεκινάει από Κύπρο και Ελλάδα. Όλα τα δίκτυα που θα δημιουργηθούν θα είναι στην ομάδα σας. Ας ανοίξουμε τον ορίζοντά μας. Ας ξεφύγουμε από μικρόπνοες σκέψεις ότι εδώ είμαστε, ξέρω εγώ, μια μικρή χώρα που αυτό δίνει μια συνοικιακή αντίληψη και τελικά αυτό το μόνο που κάνει είναι να τελματώνει μια κατάσταση και να βάζει τον έναν να αντιπαλεύει με τον άλλον. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι όλη η αγορά είναι μπροστά μας. Και ποια είναι η αγορά? Η αγορά είναι το όραμα του Καναπλιόφ. Ποιο είναι το όραμα του Καναπλιόφ? Αυτό που έγινε στις πρώην χώρες Σοβιετικής Ένωσης και στο Ισραήλ, να γίνει στη Γερμανία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε όλη την Ευρώπη και μετά να περάσουμε τον Ατλαντικό, κολυμπώντας με τα ενέργεια που θα μας δίνουν τα μηχανάκια και να το ξεκινήσουμε στην Αμερική. Σας μεταδίδω απευθείας το όραμα των ηγετικών στελεχών της Δέτα Έλης, που είναι ο κύριος Καναπλιόφ, η κυρία Καναπλίευα και ο κύριος Νόβικοφ, ο οποίος ηγείται του τμήματος marketing. Το όνειρο λοιπόν του Νόβικοφ, που έχουμε μιλήσει μαζί του, είναι ότι αυτό το πράγμα εγώ θα το πάω στην Αμερική. Και εκεί πετάγομαι εγώ. Και να μου πεις γιατί πετάγεσαι, ρε φίλε? Πετάγομαι διότι έχω ζήσει 5 χρόνια στην Αμερική. Συγγνώμη κιόλας. Έχω ζήσει λοιπόν 5 χρόνια στο Λος Άντζελες και ξέρω από πρώτο χέρι την νοοτροπία του Αμερικάνου. Εγώ έχω και τα δύο μου χέρια. Ότι κανένας δεν θα αγκαλιάσει περισσότερο το συγκεκριμένο προϊόν από τους Αμερικάνους. Κανένας. Θα γίνει ο πανικός. Ο πανικός. Αν κάποιοι από εσάς το συνειδητοποιήσετε αυτό κάποια άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να το δουν δικτυακά. Να δούμε δηλαδή το εμπορικό κομμάτι, έτσι. Γιατί υπάρχει το επιστημονικό κομμάτι, υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι. Εάν λοιπόν κάποιοι το συνειδητοποιήσουν αυτό το εμπορικό κομμάτι και δουν τι δεξαμενή υπάρχει εδώ και τι ωκεανός υπάρχει και τι ορίζοντας υπάρχει, δεν θα καθόμαστε να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και να λέμε ο ένας τον άλλον πράγματα τα οποία δεν είναι και ευπρεπή και δεν ανταποκρίνονται και σε συνθήκες που είναι πολύ σημαντικές. Εδώ πρέπει να υπάρχει συνέργεια, synergy λέει foundation εδώ. Πρέπει να υπάρχει συνέργεια και θα υπάρξει συνέργεια γιατί αυτό είναι η βούληση και το θέλημα του κυρίου Καναπλιόφ. Εμείς εδώ δεν ακολουθούμε τη δική μας πολιτική. Ούτε η της Αθανασίου της κάπνισε να έχει μια δική της πολιτική εταιρική, ούτε εμένα μου ήρθε ξαφνικά η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και μου είπε ρε Παντολόγου, αυτή την εταιρική πολιτική θα ακολουθήσεις. Εμείς είμαστε φορείς της βούλησης του κυρίου Καναπλιόφ. Είμαστε υπάλληλοι. Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα που μας λέει αυτός. Ποιο είναι το μήνυμα του κυρίου Καναπλιόφ? Το μήνυμα του κυρίου Καναπλιόφ είναι ότι εδώ θα υπάρξει συνέργεια μεταξύ των επιστημόνων, ιατρών και θεραπευτών και των δικτυωτών. Για ποιο λόγο? Διότι θέλει ο άνθρωπος το παιδί του που το αγαπάει, που για να βγει αυτή η συσκευή, αυτός έβγαλε τα μάτια του 21 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσει να παράξει αυτό το επιστημονικό επίτευγμα το οποίο είναι μοναδικό. Αυτός λοιπόν το έχει αυτό, όχι απλά σαν παιδί του, σαν κάτι καλύτερο από παιδί του. Θέλει αυτό το προϊόν, επειδή είναι επιστήμονας και δεν τον ενδιαφέρει το κομμάτι το εμπορικό, δηλαδή ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Θέλει αυτό το προϊόν να πάει, επειδή είναι φορητό, σε όλους τους πιθανούς και απίθανους αποδέκτες. Να πάει στον τελικό καταναλωτή. Θέλει να θεραπεύονται όλοι με αυτό το προϊόν και να έχουν ευεξία όλοι με αυτό το προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του δικτυακού μάρκετινγκ. Διότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι από φύλλο σε φύλλο και από στόμα σε στόμα. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνέργεια των επιστημόνων με τους δικτυωτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναλύσουμε και θα το επιβάλλουμε σαν εταιρεία. Και τελείωσε. Εντάξει. Ας δούμε τώρα λοιπόν κάτι περισσότερο για ποιο λόγο είναι μοναδικό εκτός από το προϊόν και το marketing plan της Deta Elis. Η υπεροχή λοιπόν οφείλεται στην... Α, πιο εύκολο, γιατί... Οφείλεται στη μοναδικότητα του προϊόντος με τη διαφορετικότητα του πλάνου marketing. Κάποιοι από εσάς εδώ ήσασταν και σε άλλες εταιρείες και καλά κάνατε. Αύριο θα είσαστε μόνο με την Deta Elis και καλά θα κάνετε. Και καλά θα κάνετε. Γιατί καλά θα κάνετε? Το λες εσύ αυτό ρε παλαιολόγου διότι εσύ είσαι υπάλληλος Deta Elis. Και αυτό πρέπει να πεις. Οπα. Έχω υπάρξει δικτυωτής σαν και εσάς επί 19 χρόνια. Ήμουνα το νούμερο 5 της ΕΛΕΡ στα Βαλκάνια με ένα μέσο εισόδημα 15.000 ευρώ το μήνα για 14 χρόνια. Μετά, όταν έγινε μια εταιρεία άλλη την WGA, ο πρώτος κωδικός στην WGA που έκανε 130.000 άτομα δίκτυο σε 10 χώρες. Και η μεγαλύτερη μου επιταγή σε ένα μήνα ήταν, μπορώ να σας τα δείξω κάποια στιγμή, 54.000 ευρώ το μήνα. Ξέρω όλα τα... Αυτό είναι η δουλειά μου. Πόσο κύριο Γεωργίου ξέρει τα αντικείμενα του. Το έχεις νομίζω πόσα τυχαία έχεις. Σ' άκουγα μια μέρα εκεί στο Hellenic TV και μου έπεσαν και τα υπόλοιπα μαλλιά. Έχω σπουδάσει αυτό, έχω κάνει αυτές τις πηγαίνω. Είναι πολύ πράγμα. Όπως λοιπόν κάποιος ξέρει το αντικείμενό του και την επιστήμη του, έτσι και εγώ γνωρίζω όλες τις εταιρείες που υπάρχουν στο δικτυακό marketing, όλα τα marketing plan των εταιρεών που υπάρχουν εδώ και που δεν υπάρχουν εδώ. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί έτσι από επαγγελματική ενδιαφέρον, να μην πω επαγγελματική διαστροφή. Έχω λοιπόν να δηλώσω το εξής, ότι αυτός ο συνδυασμός δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή η μοναδικότητα του προϊόντος με τη διαφορετικότητα του πλάνου μάρκετινγκ. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε όλοι ότι εδώ το σύστημα είναι διαδικό. Έχουμε 4 πλεονεκτήματα του διαδικού. Το διαδικό λοιπόν είναι προσιτό και αντιγράψιμο. Η ανάπτυξη γίνεται σε 2 μόνο γραμμές. το διαδικό ή το λεγόμενο binary έχει παράξει, όπως λέει εδώ το 4, τους πιο υψηλά αμοιβόμενους δικτυωτές παγκοσμίως. Γιατί? Πάμε στο 2. Διότι προάγει την ομαδικότητα και το 3 λέει παρακινεί και προσδίδει μεγάλη ταχύτητα στη λειτουργία του δικτύου. Είχαν κάνει κάποτε μια μελέτη και είχαν πει πόσα άτομα γράφει κατά μέσο όρο ένας δικτυωτής στα προηγούμενα συστήματα, τα Unilever και τα. Και το αποτέλεσμα ήταν, της έρευνας ήταν 2. Και από εκεί βγήκε η έννοια του διαδικού. Άρα, αν βγάλουμε ένα σύστημα που ο καθένας τα γράφει 2, όλοι μπορούν να το πιστέψουν, όλοι μπορούν να το αντιγράψουν και αυτό όταν υπάρξει η συμμετοχή με πίστη σε αυτό που κάνεις και το πιστέψεις, τότε θα το κάνεις. Γιατί πιστεύουμε, κάνουμε αυτό που πιστεύουμε, δεν είναι? Άρα λοιπόν, όλοι το πιστεύουν, όλοι το κάνουν και το αποτέλεσμα ότι υπάρχει μεγάλη ταχύτητα. Γιατί? Γιατί μέχρι εσύ να ξεκινήσεις, έχεις δει ότι κάποιος άλλος σου έχει βάλει ένα άτομο στο spillover, στη λεγόμενη, δηλαδή στη γραμμή που βοηθάει όλα τα δίκτυα, έτσι. Άρα αυτό σου δίνει μια παρακίνηση. Και λες, για κοίτα, εδώ γίνεται, δηλαδή γίνεται το δίκτυο και ερήμην σου πολλές φορές. Διότι το βάζουν οι προηγούμενοι συνεργάτες, διότι παραθέτουν εκεί το περίσσευμά τους. Δηλαδή το τρίτο άτομο, πού θα το γράψω εγώ? Έχω γράψει 1, 2. Το τρίτο θα το γράψω στη συνέχεια. Το τέταρτο θα το γράψω στη συνέχεια. Μόνο 2 μπορώ να γράψω. Το 5ο δεν το γράψω. Στη συνέχεια. Δεν επωφελούνται κάποιοι συνεργάτες από το δικό μου spillover, όπως λέγεται. Από το δικό μου περίσσευμα εγγραφών. Αυτό δεν θα δώσει παρακίνηση στους συνεργάτες? Δεν θα τους δώσει όθηση? Πώς το βλέπετε εσείς? Δεν θα δώσει ταχύτητα στην ανάπτυξη του δικτύου? Άρα λοιπόν έχουμε το binary, αλλά έχουμε 2 ασυναγώνιστα σημεία, γιατί έχουν κι άλλες εταιρείες κάποιο binary. 2 ασυναγώνιστα σημεία του binary Deta Elis. Πρώτον, η Deta Elis μοιράζει το 50% του τζίρου της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, στους δικτυωτές. Και δεύτερον, τα bonus πληρώνονται κάθε μέρα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε κλείσιμο του μήνα, όπως υπήρχε σε άλλα συστήματα Unilevel, που έπρεπε στο τέλος του μήνα να τρέξεις, να κλείσεις καλά το μήνα, να είσαι σε παραπάνω επίπεδο από τους άλλους, διότι αν είσαι στο ίδιο επίπεδο δεν θα έχεις διαφορά του ποσοστού, άρα δεν θα πληρωθείς κάποια χρήματα, θα τελειώσει ο μήνας, ο τζίρος θα μηδενιστεί από τις αρχές του επόμενου μήνα, άρα χάνεις αυτό το τζίρο και δεν πληρώνεσαι ποτέ. Το οποίο είναι άδικο, έτσι. Γιατί είναι άδικο? Διότι έχεις δουλέψει με κάποια άτομα του δικτύου, έχεις αφιερώσει χρόνο, πιθανόν έχεις αφιερώσει και χρήμα, σίγουρα έχεις αφιερώσει ενέργεια, σκέψεις και κάποιο μήνα δεν πληρώνεσαι. Είναι σωστό? Το βλέπετε. Άδικο, έτσι. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιος να αγχώνεται. Δεν χρειάζεται κάποιος να τζιράρει χρήματα στο τέλος του μήνα για να προλάβει να είναι σε ποσοστά για να πληρωθεί. Δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο η Deta Elis παρά μόνο τη δραστηριότητά σας. Δεν ελοχεύει, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να χάσεις κάτι, να βάλεις λεφτά για να πάρεις κάτι παραπάνω. Εδώ κερδίζεις κάθε μέρα αυτό που πληρώνεσαι. Πληρώνεσαι κάθε μέρα για αυτό που δουλεύεις κάθε μέρα. Αυτό βέβαια εγώ θα ήθελα να το ζήσω, γιατί ήμουν 19 χρόνια δικτυωτής και ατυχώς τα γενέθλιά μου τα είχα την τελευταία μέρα του μήνα, 30 Νοεμβρίου. Επειδή λοιπόν στο τέλος του μήνα όλοι τρέχαμε σαν τρελοί, την ημέρα των γενεθλίων μου εγώ καθόμουν μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ στα τηλέφωνα για να κλείσω το μήνα. Και δεν έκανα ποτέ γενέθλια στη ζωή μου. Τώρα όμως θα κάνουμε θερμάτα μαθηνέδια. Διότι δεν χρειάζεται κάποιος πραγματικά να έχει κάποιο τέτοιο θέμα. Εδώ τα bonus λοιπόν πληρώνονται κάθε μέρα. Πάμε τώρα να δούμε. 3 τρόποι πληρωμής. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι δεν θα μεταδίδουμε μόνο την πληροφορία που έχει σχέση με το προϊόν. Θα μεταδίδουμε εξίσου, γιατί πάμε συνέργεια, και την πληροφορία που έχει σχέση με το τι μπορεί να κερδίσει κάποιος που θα προωθήσει το προϊόν. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να σας πω γιατί. Διότι εγώ ας πούμε νιώθω καλά. Νιώθω ότι έχω ενέργεια, παράδειγμα, κοιμάμαι καλά και δεν με ενδιαφέρει να ψάξω περισσότερο τον οργανισμό μου. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται να πάνε στον γιατρό. Έτσι δεν είναι? Σου λέει, άσε, δεν θέλω να ξέρω. Άρα, αν του πει ότι έχει αυτό, να κάνει διάγνωση, να κάνει αυτό. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, μέσα σε αυτούς και εγώ έτσι, που θα ήταν αμυντικοί απέναντι σε αυτό. Γελάς και εσύ, κύριε Αλεξάνδρου. Έκανα, αλλά κανονικά όμως το έκανα απλά για να δω τι είναι. Αλλά αν μου έλεγες να κάνω μια διάγνωση σε κάτι ή να πάω να κάνω, ας πούμε, αιματολογικές εξετάσεις, κάνω μία φορά κάθε 6 χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω να δω τι παίζει, δεν θέλω να ξέρω. Κακός. Κακή νοοτροπία, έτσι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όμως είναι έτσι, λειτουργούν έτσι και υπάρχει. Εδώ λοιπόν, σίγουρα σε αντίθεση θα υπάρξουν ένα σωρό άνθρωποι που θα ενδιαφέρονται για το οικονομικό κομμάτι. Τι μπορώ να κερδίσω. Γιατί υγεία και χρήμα. Και πολλές φορές, αν δεν έχουμε το χρήμα, χάνουμε και την υγεία μας. Και ειδικά αυτή την εποχή, που είναι μια εποχή κρίσεως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για εναλλακτική, όχι μόνο μορφή θεραπείας, για εναλλακτική μορφή εισοδήματος. Και εσείς είστε εδώ για να τους δώσετε την πρόταση και τη λύση. Άρα, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Αυτό πρέπει να κάνετε είναι να εξηγείτε και το απλούστατο marketing plan της εταιρείας. Διότι, εάν εμένα κάποιος δεν μου εξηγούσε το πώς βγαίνουν τα λεφτά, ποτέ δεν θα ξεκίναγα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το marketing, που είναι δικτυωτές, που έχουν δουλέψει χρόνια σε άλλες εταιρείες. Εάν τους πείτε μόνο το προϊόν και δεν τους εξηγήσετε πώς βγαίνουν τα λεφτά, θα τους χάσετε. Και θα τους γράψουν κάποιοι άλλοι. Ποιοι? Ο Καρατώνης που ξέρει το marketing plan, ας πούμε. Ή ο Φέκτης, ή ο Παπακοσταντίνου, ή ο Αλεξάνδρος, ή ο Γεωργίου. Καλά, ο Γεωργίου τους γράφει ούτως ή άλλως μέσα από το προϊόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος δεν έχει τις τόσες γνώσεις σχετικά με το προϊόν, απλά έχει την προσωπική του μαρτυρία, το τι έκανε αυτό το προϊόν σε αυτόν, και ξέρει το marketing plan και μιλάει για το marketing plan και μεταδίδει την πληροφορία του πλάνου marketing σε όλο τον κόσμο, τότε πιστέψτε με, αυτός θα κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτόν που έχει τις απεριόριστες, σε σχέση με αυτόν που έχει τις απεριόριστες γνώσεις με το προϊόν, για το προϊόν και μιλάει μόνο για το προϊόν. Αυτό που σας το λέω είμαι 100% σίγουρος. Άρα, βλέπουμε τι κάνει το προϊόν σε εμάς, δοκιμάζουμε το προϊόν, τη συσκευή, αποκτούμε εμπειρία. Πιο σημαντικό ακόμα είναι να λέμε αυτό το πράγμα. Πώς κερδίζει κάποιος. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει όλους. Και τους αρρώστους, αλλά και τους υγιείς. Και αυτούς που θέλουν να κάνουν πρόληψη. Και τον πρωθυπουργό και τον οδοκαθαριστή. Τους ενδιαφέρει όλους το οικονομικό σκέλος. Εδώ λοιπόν έχουμε το πλεονέκτημα ότι το δικό μας πλάνο marketing είναι πάρα πολύ απλό. Είναι 3 μόνο μπόνους που δίνουν το 50% του τζίρου. Και ό,τι είναι απλό είναι και τι? Αντιγράψει. Μπορεί να το πει ο καθένας. Όταν υπήρχαν κάποια άλλα marketing plan, δηλαδή ακούω ότι κάποιοι από εσάς ήσασταν και σε κάποιες άλλες εταιρείες, δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί μπορεί να βγει και στο YouTube εδώ το τέτοιο. Αλλά ας πούμε, σου λέει ο άλλος ότι είμαι ξέρω εγώ σε μια εταιρεία που έχει σοκολάτα, θα πω εγώ, για να μην πω καφέ, θα πω σοκολάτα. Εκείνο τα marketing plan, πώς τα λέγατε ρε παιδιά? Σας θαυμάζω. Πρέπει να είχατε σπουδάσει όλοι μαθηματικά. Γιατί εγώ προσπάθησα πάρα πολύ μόνος μου να το καταλάβω και δεν μπόρεσα. Σκέψου λοιπόν όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι που το διαβάζεις τόσο καιρό, πόσο δύσκολο είναι και να το πεις κιόλας στον άλλον. Έχουμε 25 τρόπους πληρωμής που έχουν 30 υποσημειώσεις για να έχεις 45 δυνητικά κέρδη για να πάρεις 60 διαφορετικά πόντους. Εντάξει ρε φίλε. Τελικά τι δίνεις? Τι δίνεις τελικά? Δίνω το 40%. Τι να σε κάνω, με μπερδεύεις για να μου δίνεις το 40%? Εδώ με 3 μπόνους μου δίνει το 50%. Έτσι είναι. Δεν έχει σημασία η απλότητα. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μπορεί να το μάθει ο καθένας. Αυτός, θα σας πω κάτι μέσα από την πολυετή εμπειρία μου, σαν δικτυωτής. Γιατί τι σας μιλάω τώρα, σαν διοικητικός της εταιρείας. Σας μιλάω σαν δικτυωτής. Ξέρω τη δουλειά σας. Ξέρω αυτό που θα κάνετε. Το έχω κάνει 19 χρόνια. Αυτό που ζείτε, το έχω ζήσει στο πετσί μου και το αίμα μου εδώ πέρα είναι δικτυακό. MLM δηλαδή. Μου κάνεις εξέταση αίματος. Υπάρχει και η ειδική ένδειξη που είναι, ξέρω εγώ, χολυστερίνη τόσο, αυτό όπως το λένε ζάχαρο τόσο, κρεατινίνη τόσο, ξέρω εγώ, MLM τόσο. MLM κόκκινο. Κοιτάς τα κόκκινα. Άρα λοιπόν, Αυτό που θα σας πω είναι σημαντικό. Κερδίζει όποιος λέει το πλάνο marketing. Αυτός θα κερδίσει. Ο άλλος κερδίζει αποσπασματικά. Κερδίζει για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να κερδίσει κατά τύχη. Αλλά όχι αυτά που θα μπορούσε να έχει κερδίσει, αν ήξερε να πει το marketing plan. Και σας προκαλώ εδώ και σας λέω το εξής. Δεν χρειάζεται, ας είναι απλό, δεν χρειάζεται και να το ξέρετε. 100% να το πείτε. Είχε πει ο Πλάτων ότι για να μάθουμε να κάνουμε κάτι, μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε κάτι, είναι να αρχίσουμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το ξέρεις τέλεια για να το πεις. Θα το μάθεις και θα το εξηγήσεις τέλεια όταν το έχεις πει αρκετές φορές. Δηλαδή, όταν εμείς ξεκινάγαμε να κάνουμε ποδήλατο, δεν πέσαμε και σπάσαμε τα μούτρα μας 20 φορές. Δεν συνεχίσαμε και τελικά μάθαμε το ποδήλατο. Την πρώτη φορά που κάναμε έρωτα, ξέραμε πώς είναι. Να πούμε και κάτι αστείο. Αλλά το κάναμε. Έτσι είναι. Τώρα το κάνουμε καλύτερα, σίγουρα πίσω. Αυτό, γιατί γελάτε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μια δραστηριότητα για να την κάνεις καλά, απλά πρέπει να έχεις το θάρρος, το θράσος, την άγνοια να ξεκινήσεις να την κάνεις. Είναι αυτό που λένε ότι νικάει και το φόβο. Ο καλύτερος τρόπος, λέει, για να καταπολεμήσεις τις φοβίες σου είναι να αρχίσεις να κάνεις αυτό που φοβάσαι χωρίς να το σκέφτεσαι. Και αυτό κάναμε και εμείς σε μια ειδική εκπαίδευση στη Ρωσία. Μας πήγαν λοιπόν στη Ρωσία και η κυρία Θανασίου έλεγε «Εγώ έχω υψοφοβία. Φοβάμαι τα ύψη». Τη βάλανε λοιπόν και πήδηξε στο κενό. Τα κατάφερες. Το πέτυχες. Πώς ένιωσες μετά? Φανταστικά. Το πιο ωραίο συναίσθημα που μπορεί να νιώσει η ανθρώπινη ψυχή είναι οι αμέσως επόμενες στιγμές από τη δεδομένη στιγμή που θα καταπολεμήσει τις φοβίες. Όταν βρεις και το κάνεις και τα καταφέρεις και δεις τελικά ότι αυτό δεν ήταν τίποτα, το συναίσθημα που νιώθεις είναι μοναδικό. Είναι λες και πετάς, έχεις διευρύνει τον ορίζοντά σου, έχεις αλλάξει, έχεις γίνει ένας άλλος άνθρωπος, έχεις εξελιχθεί. Και αυτό είναι φανταστικό, έτσι. Εμένα μου έβαζαν να κάνω κάτι πιο δύσκολο ακόμα. Σου λέει άντρας, εσύ κάνεις κάτι πιο γερό. Τι να κάνουμε, να περπατήσουμε, λέει, τώρα στα κάρβουνα. Τι λέτε ρε παιδιά? Πώς? Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά, λέω. Συγγνώμη, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για δουλειά. Είστε σοβαροί, λέω, δηλαδή. Εάν εγώ καώ, περπατήσω κάτω και καώ, και μετά δεν μπορώ να πω πώς θα δουλέψω. Αυτό που θα κάθομαι με τα πόδια πάνω και θα κάνουμε δουλειά. Όχι, λέει. Μη φοβάσαι. Θα τα καταφέρεις. Και το έκανα, ενώ εσύ κοίταγες αλλού. Το έκανα μόνο και μόνο για να αποδείξω στον εαυτό μου και στους άλλους ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Ήθελα να το αποδείξω. Δεν φοβάμαι. Και εκεί μπαίνει σε μια φάση περίεργη. Λίγο σαν έκσταση, έτσι. Δηλαδή, αρχίζεις λοιπόν, κάνεις κύκλους γύρω-γύρω. Λέγανε όλοι, ξέρεις Ρώσικα, πώς το λέγανε, βίρχ, τι σημαίνει. Βίρχ, ψηλά, δηλαδή. Θα περπατήσεις, δηλαδή, είναι ξέρω από εδώ, 5 μέτρα μέχρι εκεί, έτσι. Θα πετύχω, κάρβουνα που καίμε, έτσι. Τι θα κάνεις λοιπόν, θα κοιτάξεις, δεν θα το σκεφτείς. Εντάξει, ψηλά. Πιέσεις το εγώ εκεί, ψηλά, κοιτάς το εγώ. Λες, βίρχ, ψηλά. Πατάς, μας δείξαν την τεχνική πώς ακριβώς το κάνουμε. Δηλαδή, δεν πατάμε με τα δάχτυλα, το πάμε έτσι, ξέρω εγώ εκεί, έτσι αυτό. Δεν πατάς με τα δάχτυλα μπροστά. Πατάς με το πέλμα. Α, τα έχετε κάνει κι εσείς, θα μας το πείτε μετά. 5 φορές. Ωραία. Τέλος πάντων, εμείς εκεί στη Ρωσία λέγαμε ρωσικό. Βίρ, ψηλά. Εγώ δεν το είχα ξανακάνει, μια φορά το έκανα. Μπήκα λοιπόν, περπάτησα. Ψιλοκάηκα, κάτι λίγο κάηκα. Αλλά μετά δεν νιώθω τόσο όμορφα που το ευχαριστήθηκα και που κάηκα. Το ότι κάηκα λίγο το ευχαριστήθηκα. Δηλαδή, το ένιωσα αυτή την εμπειρία, ότι ήταν μια εμπειρία που με γέμισε και ένιωθα μετά μια αυτοπεποίθηση. Λες και ότι θα μπορούσα να κατακτήσω όλο τον κόσμο. Άμα μου λέει κάποιος ότι θα πας στο ακολυμπό, θα μπορώ να το κάνω. Σου δίνει μια τέτοια όθηση το να ξεπερνάς τις δυνατότητές σου και αυτά που νομίζεις ότι είναι ακατόρθωτα, που τουλάχιστον απογειώνεσαι. Ας δούμε λοιπόν τα τρία διαφορετικά μπόνους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μπόνους εγγραφής. Το μπόνους εγγραφής είναι έως 17%. Και αυτό είναι άμεσο χρήμα. Όταν κάνεις δηλαδή μια παρουσίαση για το προϊόν και παίρνει κάποιος τη συσκευή, τον κάνουμε εγγραφή. Για ποιο λόγο τον κάνουμε εγγραφή? Διότι το κάθε προϊόν έχει και πόντους. Έτσι είναι. Οι πόντοι πρέπει να πάνε στην ομάδα. Αν εγώ το πάρω στο δικό μου κωδικό, τους πόντους δεν τους παίρνει και η ομάδα, τους παίρνω μόνο ο προηγούμενος. Εάν όμως εγώ τον κάνω εγγραφή, η εγγραφή δεν θα πάει στην έκανση τώρα μια εγγραφή. Πού θα πάει η εγγραφή σου? 80 βάθος κάτω. Πόσο βάθος είναι? Όχι. Αν κάνεις μια εγγραφή εσύ και τη βάλεις στο δίκτυο, πόσο κάτω θα πάει? 1000 άτομα. Τους πόντους πώς θα τους πάρουνε? 1000. Είναι ομαδικό το σύστημα. Δουλεύουμε όλοι σαν ομάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε. Επιστήμονες, θεραπευτές, δικτυωτές. Είμαστε ομάδα. Και ξέρετε τι σημαίνει ομάδα, το ακρονίμιο της ομάδας. Ομάδα. Όλοι. Μαζί. Αναπτυσσόμαστε. Δημιουργούμε. Αντέχουμε. Και αρμονικά. Όλοι μαζί. Αναπτυσσόμαστε. Δημιουργούμε. Αντέχουμε. Γιατί κακά τα ψέματα. Μόνο με την ομάδα φτάνει στην κορυφή. Και πρέπει να το δούμε ότι είμαστε όλοι μία ομάδα. Η εταιρεία με τα δίκτυα, ομάδα. Οι γιατρές, οι γιατροί με τους θεραπευτές και τα δίκτυα, ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος που παίζει μόνος του εδώ. Είμαστε ομάδα. Ακόμα και ο καλύτερος, ο Γκάλης που ήταν στο μπάσκετ, το λέω παιδί μου να μάθει στο μπάσκετ. Και 50 πόντους να βάζε, μόνος του. Αν οι άλλοι βάζανε 51 ή 5, κερδίζανε τον ένα που βάζε 50. Έχανε. Μπορεί να κερδίσει κάποιος χωρίς την ομάδα. Γι' αυτό λέγανε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ είμαι παλιός και τα λεφτά. Πού να πάρουμε τώρα ένα ποδοσφαιρικό ίνδαλμα, ποιο είναι? Ο Μέση, ας πούμε. Ο Μέση. Χωρίς τους υπόλοιπους 10, υπάρχει μία στο εκατομμύριο να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης? Ένας επιστήμονας, μόνος του, χωρίς το δίκτυο και τη συνέργεια, υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει το μήνυμα της Δέτα Έλης? Αν το είχε κάνει κάποιος, θα το είχε κάνει ο Καναπλιόφ. Επιστήμονας δεν είναι? Ποιος μπορεί να πει, ποιος επιστήμονας μπορεί να πει ότι είναι πάνω από τον Καναπλιόφ? Ποιος είναι γιατρός, φυσικός και ακαδημαϊκός? Για ποιο λόγο Καναπλιόφ είπε ότι ρε παιδιά, χρειάζομαι και τον Νόβικοφ, χρειάζομαι και την Καναπλιόβα και χρειάζομαι και όλο τον κόσμο? Θα το έχει κάνει μόνος του. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο καθένας έχει το ρόλο του και σίγουρα εξέχοντα ρόλο εδώ έχει η επιστημονική ομάδα, δηλαδή οι γιατροί και οι θεραπευτές που έχουν εξέχοντα ρόλο, αλλά όλο αυτό είναι σε συνέργεια με τους δικτυωτές. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Άρα λοιπόν, το μπόνους εγγραφής είναι έως 17%. Και αυτό είναι άμεσο μπόνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με 5 εγγραφές που επιλέγουν το ρύθμο, προσωπικές που κάνεις εσύ, άσχετα που θα τοποθετηθούν σε τη βάση του, εντάξει, εσύ κερδίζεις 5 επί 62,5, 312,5 ευρώ. Μέσα σε ένα μήνα. Αν κάνεις 4 που πάρουν το app, κερδίζεις 4 επί 75, 300 ευρώ. Αυτό είναι άμεσο χρήμα. Και είναι έως 17%. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το μπόνους εγγραφής. Γιατί είναι άμεσο χρήμα. Και σήμερα, από την άποψη του μάρκετινγκ, ό,τι γίνεται που δεν δίνει τη δυνατότητα άμεσου χρήματος, μετά από λίγο διάστημα φύγει και πέφτει. Πρέπει να υπάρχει σήμερα ένας τρόπος πληρωμής σε κάθε marketing plan που να έχει μέσα το άμεσο χρήμα. Γιατί αυτό συντηρεί το ενδιαφέρον. Γιατί αυτό καλύπτει τις ανάγκες της στιγμής. Διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, ο καθένας μας χρειάζεται ένα συμπληρωματικό εισόδημα 300, 400, 500 ευρώ. Ποιος θα πει όχι? Ποσά που κάποτε δεν τα υπολογίζαμε, ποσά που κάποτε τα υποτιμούσαμε, τώρα τα χρειαζόμαστε. Αν δεν είναι έτσι, δάνεισα με 300 ευρώ. Δάνεισα με 300. Όχι, δεν με δανείσα. Βέβαια. Πόσοι συνάνθρωποι μας στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, και θα σας πω τι εννοώ σε όλη την Ευρώπη, χρειάζονται συμπληρωματικό εισόδημα, δηλαδή να ξεκινήσεις μια δραστηριότητα που θα σου αλλάξει τη ζωή σε βάθος χρόνου, αλλά σήμερα να σου δίνει κάποιο εισόδημα. Το ξέρετε ότι ο ένας στους 6 Γερμανούς και πολύ το φέρνει. Είναι κανένας Γερμανός εδώ? Όχι. Δεν έχω μια αντιπάθεια. Είναι κανένας Γερμανός. Ποιος είναι Γερμανός εδώ? Ο ένας στους 6 Γερμανούς, χάρηκα εγώ, είναι στα όρια της φτώχειας. Στατιστική, έτσι. Στατιστική. Αν κάποιος είναι Γερμανός, σας το συγγνώμη. Ο ένας στους 6 Γερμανούς είναι στα όρια της φτώχειας. Απίστευτο. Το ήξερες? Στο λέω εγώ. Να σας στείλω στο mail σας τη στατιστική. Ο ένας το 16,6% των Γερμανών. Τι σημαίνει αυτό? Των Γερμανών. Το 16,6% των Γερμανών. Στατιστική για Γερμανούς, όχι για τους Γερμανούς. Για τους Γερμανούς. Το 16,6% είναι στο έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη, που η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη, εντάξει, έχει θέμα. Και όλοι έχουν θέμα. Μετά τη φούσκα που έγινε την οικονομική. Όλοι έχουν θέμα σήμερα. Άρα εμείς εδώ τους δίνουμε κάτι που θα αλλάξουν τη ζωή τους αύριο, αλλά θα έχουν και χρήματα σήμερα. Με 2 εγγραφές γιατρών ή θεραπευτών που επιλέγουν το φορητό διαγνωστικό Deta Pharma κερδίζεις 2 επί 225, 450 ευρώ. Πότε θα τα κάνεις? Σε 3 μέρες. Σε 3 μέρες έχεις βγάλει 450 ευρώ. Καλό. Είναι σημαντικό όταν είσαι σε μια πορεία να ενισχύεσαι με οικονομικές βιταμίνες για να μπορέσεις να αντέξεις, όπως λέγαμε στην ομάδα, τη διαδρομή και να φτάσεις τελικά στα πολλά χρήματα. Πού είναι τα πολλά χρήματα? Τι λέει εδώ πέρα? Συν τους αντίστοιχους πόντους για κάθε προϊόν. Τα πολλά χρήματα είναι εκεί. Πού δηλαδή? Τους πόντους που έχουν τα προϊόντα και στην εξίσωση της επιτυχίας που είναι το μπόνους από την ανάπτυξη δικτύου, που είναι η δεύτερη μορφή εισοδήματος, που είναι για κάθε 1000 πόντους που αντιστοιχούν σε ένα step, δηλαδή το step είναι βήμα πληρωμής. Κερδίζεις λοιπόν 75 ευρώ. Για κάθε 1000 πόντους κερδίζεις 75 ευρώ. Με αναλογία 300, 700, 500, 500, 700, 300. Αρκεί να έχεις ένα συνεργάτη δεξιά και έναν αριστερά. Να έχεις κάνει 2 προσωπικές συστάσεις συνεργατών. Προσωπικές. Και έχει σημασία να είναι προσωπικές. Τώρα εγώ αυτά τα 2, αν ήμουν στη θέση σας, που δεν είμαι, γιατί πλέον δεν είμαι δικτυωτής, αλλά ας μην είμαι δικτυωτής, θα κάνω το παν για να τα εμπεδώσετε αυτά και θα ζήσω όλο αυτό το πράγμα, αυτή τη φανταστική καινοτομία, θα τη ζήσω μέσα από εσάς. Και θέλω όλοι εσείς να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα. Με 1.000 φωνές, όχι μόνο με τη δική μου φωνή. Που είναι 2 τεράστιες καινοτομίες στις Deta Elis που δεν τις έχει κανένας. Εμένα, αν έρχονταν κάποιος και μου δείχνε μόνο αυτά τα 2 που θα δείξω τώρα, θα είχα ξεκινήσει. Και δεν θα με ενδιέφερε ούτε η συσκευή, θα με κάνει καλά, θα με κάνει. Σαν δικτυωτής μιλάω, έτσι. Σαν δικτυωτής μιλάω. Αν κάποιος ερχόταν και μου έδειχνε αυτά τα 2, είχα ξεκινήσει. Πρώτη καινοτομία. Οι πόντοι κλειδώνουν για πάντα και σε περιμένω τις εξαργυρώσεις. Μαζεύεται ο χρυσός και σε περιμένει. Πότε εσύ θα θελήσεις να κάνεις και τη δεύτερη γραμμή, δηλαδή αν έχεις μία γραμμή που προχωράει και δεν κάνεις τίποτα, δεν χάνεις και τίποτα. Απλά αργείς να βγάλεις λίγο το χρήμα. Έχεις λοιπόν μία γραμμή. Εδώ. Και εσύ δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται και αναπτύσσεις μόνο ένα πόδι. Και εδώ συσσωρεύεται ο τζίρος. Και δεν κάνεις ένα δεύτερο πόδι να πληρωθείς. Ο τζίρος όλος που συσσωρεύεται, γιατί κάποιοι άλλοι βοηθάνε πάνω, γιατί δει προχωρήσει αυτή τη γραμμή, δεν χάνεται ποτέ. Δεν σου λέει δηλαδή ότι σε 3 μήνες θα χαθεί, σε 6 μήνες θα χαθεί, αν δεν κάνεις κάτι σε 9 μήνες θα χαθεί. σε περιμένει μέχρι να ξυπνήσεις από τον ύπνο του δικαίου. Και τι θα κάνεις όταν ξυπνήσεις? Θα αναπτύξεις το δεύτερο πόδι για να αρχίσεις να πληρώνεσαι. Η πόντι, ο τζίρος που έκανε η ομάδα, δεν χάνεται ποτέ. Κλειδώνει πόντι κραπ και σε περιμένουν. Πώς εσύ τους εισπράττεις? Πώς τους εξαργυρώνεις σε χρήμα? Τους εξαργυρώνεις πώς? Ποια είναι η δεύτερη καινοτομία? Η πληρωμή δεν γίνεται με ποσόστοση επί της 100 των 2 γραμμών. Γίνεται με αναλογία πόντων. Κορυφαίο. Αν σου έλεγε ότι εσύ για να πληρωθείς θα πρέπει το αδύνατό σου πόδι, γιατί είναι 2 γραμμές που αναπτύσσουμε, έτσι. Η πιο αδύνατη γραμμή, αυτή που έχει τους λιγότερους πόντους, θα πρέπει να έχει το 20% του τζίρου της ισχυρής. Μπορεί και να μην πληρωνούσουν ποτέ, διότι η ισχυρή μπορεί να έχει εξαφύγει τόσο και εσύ αν δεν τη βιάσεις. Το ξέρω, γι' αυτό σε κοιτάω. Γιατί αν δεν το έχεις πάθει, δεν θα σου τα δω. Άρα το έχεις πάθει. Γι' αυτό σε κοιτάω. Λοιπόν, είδες λοιπόν που ξέρω. Ξέρω χωρίς να ξέρω. Εδώ λοιπόν υπάρχει η πληρωμή. Γίνεται με αναλογία πόντων. Προσέξτε κυρία Αλεξάνδρου τι σημαίνει αυτό. Αλεξάνδρου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το καλύτερο marketing. Μου αρέσει που αρχίζεις να μιλάς για το marketing και όχι μόνο για το προϊόν. Αυτό που είπες. Αυτό είναι το καλύτερο marketing. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική πληροφορία. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι αυτό είναι ένα μοναδικό προϊόν που θα κάνει θράψη στην αγορά, γιατί είναι μια απίστευτη ιστορία αυτό το προϊόν. Είναι απίστευτο το προϊόν. Η πρώτη πληροφορία. Η δεύτερη πληροφορία, όπως ξαναπέστω, γιατί φτιάχνουμε να το ακούω. Τι ωραία προσέξεις, καλύτερο marketing. Αυτό είναι το τέλειο. Και είναι η συνέργεια που λέγαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει εδώ αυτό ότι η αναλογία. Εάν έχεις μία γραμμή εδώ, που θα σου έχει κάνει 10.000 πόντους. Πόσο έχεις στον αναδείχτα? 60.000. Πόσο? 68.000. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Και μόνο προχώραγε το ένα πόδι που βοηθούν οι προηγούμενοι και έχει φτάσει 68.000 πόντους. Και εσύ λες, παιδιά, κάτι να κάνω να κερδίσω. Καταρχήν αυτό το πράγμα εδώ το χάνεις ποτέ? Δεν το χάνεις ποτέ. Πώς αρχίζεις να κερδίζεις από αυτό? Κάνοντας 300 πόντους από εδώ. Άρα, αν έχεις από εδώ 60.000 και από εκεί κάνεις τους πρώτους 300, θα πληρωθείς πόσο? 75 ευρώ, γιατί θα μαζέψεις το σύστημα 1.000 πόντους. Θα πάρει τους 300 από εκεί και από τους 60.000 θα πάρει 700. Και πώς θα σου μείνουνε? 60.000 μείον 700 είναι 59, που είναι 59.300. Άρα εσύ τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις 75 ευρώ? Να κάνεις άλλους 300 πόντους από εκεί, θα σου δώσει λοιπόν 75 ευρώ και θα σου αφαιρέσει 59.300 και θα πας 58.600. Αλλά έλα που δεν θα είναι 58.600, γιατί όλοι αυτοί που προχωράνε κάνουν τζίρο θα έχουν φτάσει σε 70.000. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν επιστρέφονται οι πόντοι. Πώς? Με αναλογία 300-700. Που είναι η καλύτερη αναλογία, όχι 500-500, η καλύτερη αναλογία είναι 300-700. Επιστρέφονται λοιπόν οι πόντοι με αναλογία και όχι με ποσόστοση επί της 100. Που σημαίνει ότι σε περιμένουν οι πόντοι. Οι 200.000 πόντοι που θα έχεις, οι 500.000 πόντοι, το 1 εκατομμύριο που θα κάνεις. Τα 2 εκατομμύρια πόσους πόντους θα κάνεις? Πόσους πόντους θα κάνεις, ξέρεις? Όσους φανταστείς. Τα πράγματα δημιουργούνται 2 φορές. Πρώτα στη φαντασία μας και μετά στην πράξη. Την ιστορία με τον Disney την ξέρετε? Με τον Disney. Ο Walt Disney λοιπόν είχε ένα όραμα. Να δημιουργήσει τη Disneyland. Αφού δημιουργήσει όλα τα υπόλοιπα, ήθελε να δημιουργήσει και τη Disneyland. Έλα όμως που ο καλός Θεός τον πρόλαβε και τον πήρε πριν υλοποιηθεί αυτό το όνειρο, δηλαδή όταν δημιουργεί το Disneyland χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, τότε αποδίμησε εις κύριον ο Walt Disney. Όταν λοιπόν έγιναν τα εγγένεια της Disneyland, είπαν στη σύζυγο του Disney, τι κρίμα που δεν είναι και ο Walt εδώ, κυρία Disney, να δει όλο αυτό το μεγαλείο. Και τι τους απάντησε και τους αποστομούσε? Κάνετε λάθος, λέει. Αυτό ήδη το είχε συλλάβει και το είχε σκεφτεί πριν ακόμα γίνει. Γι' αυτό και έγινε. Το έχει δει. Άρα, θα κάνετε τόσο μεγάλο δίκτυο όσο το φανταστείτε. Γι' αυτό λέμε ότι η μεγαλύτερη ήπειρος δεν είναι η Ασία, είναι η φαντασία. Άρα η φαντασία μας πρέπει να καλπάζει. Και αφού φανταστείς αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις, τι κάνεις μετά? Εστιάζεσαι. Δηλαδή, αν είσαι μέσα σε ένα τούνελ και θες να βγεις προς την ελευθερία, γιατί είσαι στον τούνελ, τι θα αρχίσεις να κάνεις? Θα αρχίσεις να σκάβεις. Πώς μια κατεύθυνση, δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω όταν ενώ έχεις κάψει σε μια κατεύθυνση, μετά αλλάξεις γνώμη και αρχίσεις να σκάβεις προς τα εκεί? Ή όταν πεις θα σκάβω λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, θα τα παίρνω λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Λίγο και λίγο κάνει λιγάκι. Λιγάκι πλούσιος θα γίνεις. Δεν θα γίνεις όσο θα γινώσουνα εάν πίστευες σε ένα αντικείμενο, στον Deta Elis. Έβλεπες την προοπτική, το φανταζόσουνα και μετά εστιαζόσουνα σε αυτό και πήγαινες all the way που λέμε σε αυτό. Τότε θα βγάλεις τα πιο πολλά. Τότε θα βγάλεις τα πιο πολλά. Και μετά, όταν τα έχεις βγάλει, θα το σκέφτεσαι ότι καλά τα έλεγε αυτός ο καραφλός που μου έλεγε να εστιαστώ. Γιατί αν δεν εστιαστούμε και δεν κάνουμε focus σε αυτό που κάνουμε, δεν έρχεται κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Άρα, πιστέψτε το, φανταστείτε το και εστιαστείτε μόνο σε αυτή τη δραστηριότητα. Όταν εστιάζεσαι, εκπέμπεις και ένα σήμα συγκεκριμένο. Ξέρουν όλοι ότι εσύ κάνεις αυτό, ότι εσύ προωθείς αυτό. Όταν εστιάζεσαι, χτίζεις το όνομά σου. Και ξέρουν όλοι ότι αυτό το όνομα είναι συνυφασμένο με αυτή τη δραστηριότητα. Άρα χτίζεις την εμπιστοσύνη του κόσμου ως προς το όνομά σου. Γιατί ξέρουν ότι εσύ, ο Τάσος, ο Κρατός, εκτός από... κάνει Deta Elis, όχι Deta Elis και... Αυτά είναι σημαντικά. Λοιπόν, αφού λοιπόν εξηγούμε αυτές τις δύο καινοτομίες, ότι οι πόντοι κλειδώνουν και ότι δεν πληρώνεσαι με ποσόστοση επί της 100, αλλά πληρώνεσαι με αναλογία, το μόνο που μένει μετά από όλο αυτό είναι να του δείξουμε την κλίμακα και το που φαντάζεται ότι μπορεί να φτάσει. Ήδη υπάρχουν άτομα που είναι gold master. Υπάρχουν άτομα όπως ο κύριος Κυριακόπουλος, όπως η κυρία Πογκοσιά, όπως η κυρία Κάρποβα, που είναι στην Κρήτη. Είναι Ρωσίδα, παντρεμένη με Έλληνα, που ήξερε για τον βυσσοντινισμό, ξεκίνησε δικτυότρια, όχι γιατρός, δικτυότρια, η οποία έγινε χρυσή και μάλιστα μόλις το άκουσα της λέω χρυσή μου, είσαι φανταστική. Εγώ λοιπόν θέλω αυτά εδώ τα στρογγυλά πραγματάκια που έχουν μέσα κάτι πολύτιμους λίθους, να πάρουν πρόσωπο. Εγώ το φαντάζομαι ήδη για σας. Εσείς το φαντάζεστε για τον εαυτό σας. Εγώ ήδη σε φαντάζομαι diamond. Εγώ εσένα σε φαντάζομαι όταν εστιαστείς, δεν ξέρω τι. Εσένα σε έχω δει ήδη ότι θα χθάσεις. Είτε εγώ το βλέπω για σας, είτε δεν το βλέπω, σημασία έχει μόνο ένα πράγμα. Τι βλέπετε εσείς για τον εαυτό σας. Αυτό έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μένα. Σημασία έχει τι γνώμη έχω εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί οι άλλοι θα πούν ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και βέβαια, όπως λέει και ο Αηδός, το δέντρο που έχει καρπό, αυτό πετροβολούν όλοι. Δεν πρόκειται να πάρουμε τα εύσημα ή να πάρει τα εύσημα από κανένα. Σημασία έχει να κάνετε αυτό που είναι σωστό για σας και την οικογένειά σας. Και σημασία έχει ο καθένας, αφού κλείσει το τηλέφωνο, να βγει έξω και να κάνει εγγραφές και να φτάσει αυτό που μπορεί να φτάσει. Τίποτα δεν είναι πιο λυπηρό από ένα χαμένο ταλέντο. Αυτό το κατάλαβα εγώ όταν ήθελα απλά να πραγματοποιήσω στη ζωή μου το όνειρο του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος. Και μου είχε περάσει μένα ότι πρέπει και εγώ να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή αυτό ήταν το όνειρό του. Και εγώ. Πήγα λοιπόν, εγώ σπούδασα στην Αμερική για να γυρίσω στην Ελλάδα και να είμαι διοικητικός. Σώπα ρε φίλε, και να παίρνεις τι, 1.200 ευρώ. Κάτσε, εδώ πλήρωσαν οι άλλοι 150.000 για να πάω στο Columbia. Για να παίρνω εγώ. Παιδί μου είναι διοικητικός, απλά έκανε ένα βήμα. Ο πατέρας μου ήταν ευχαριστημένος, ήταν καλά άνθρωπος. Είναι ευχαριστημένος που απλά έκανε το επόμενο βήμα. Από έκανε αυτός. Αυτό ήταν όμως το δικό του όνειρο. Μετά, σε ηλικία 32 χρονών, συνειδητοποίησα ότι έχω ταλέντο στην επικοινωνία. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, εάν εγώ μείνω εδώ πέρα που είμαι, θα μείνω για πάντα ένας υπάλληλος. Και τι έκανα. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Θα σας πω κάτι. Σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ακολούθα την πεπατημένη. Το ξέρετε όμως ότι η πεπατημένη γίνεται χαντάκι. Όταν πατάνε όλοι, τότε γίνεται χαντάκι. Το ποίημα του Frost, το έχετε διαβάσει, του Robert Frost. I took, πώς το λέει, the road, the less traveled by. Καλά το πω και πέρα. The road, the less traveled by. Το δρόμο το λιγότερο περπατημένο. Γιατί? Γιατί ήταν δική σου επιλογή. Και ήταν δική μου επιλογή να ακολουθήσω το δρόμο μου. Και όταν ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του, ξέρετε τι συμβαίνει. Ανακαλύπτει κάτι. Τι ανακαλύπτει? Κρυμμένες δεξιότητες που είχε και που δεν τις ήξερε ποτέ. Και σκέψου να πέρναγε η ζωή σου και να ήσουν για πάντα σε ένα περιορισμένο χωροχρόνο και να κάνεις περιορισμένα πράγματα και όχι να ζήσεις πράγματα που θα μπορούσες να πετύχεις και να ζήσεις. Πόσο φτωχός έχεις πεθάνει σε σχέση με αυτό που είσαι. Άρα τίποτα δεν είναι πιο λυπηρό από ένα χαμένο ταλέντο. Εδώ ο καθένας θα ακολουθήσει τον δρόμο του και θα ψάξει να βρει τις δικές του δεξιότητες και τα δικά του ταλέντα και θα εστιαστεί στο να τα πραγματοποιήσει. Γιατί έτσι θα έρθει το αποτέλεσμα. Η ευκαιρία υπάρχει. Υπάρχει ο Καναπλιόφ, αυτή η βιοβία που μας δίνει αυτά τα απίστευτα προϊόντα. Το marketing plan υπάρχει. Το βρήκαν οι δικτυωτές αυτός ο Σαντάλοφ. Φοβερός, πανέξυπνος ο Σαντάλοφ. Ο Σαντάλοφ είναι εγκέφαλος, έτσι. Δεν ξέρω τον έχετε γνωρίσει. Ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος. Παίξαμε σκάκι 15 φορές και με κέρδισε και τις 15. Σκάκι. Και με κέρδισε και τις 15. Μετά άρχισα να ανησυχώ. Άρχισα να έχω αμφιβολίες για τον εαυτό μου. Λέω, γαμώτο, μήπως είμαι λιγότερο έξυπνος από ό,τι νόμιζα. Οπότε τι έκανα. Κάποια μέρα γυρνάγαμε με τον Σαντάλοφ λοιπόν, γιατί έμενε σπίτι μας. Γυρνούσαμε σπίτι μου από ένα σεμινάριο που κάναμε. Είδα εκεί πέρα ένα λίντλε και αυτό. Και σταματάμε εδώ. Και πήγα να φάω σοκολάτα. Γιατί η σοκολάτα λέει ότι δημιουργεί ευεξία. Γιατί, μη είχε κερδίσει 15 φορές και χάσει. Κάτι είχα πάθει. Ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος. Αυτός έφτιαξε το marketing plan. Και προσέξτε. Αυτός λοιπόν ο εγκέφαλος που έφτιαξε το. Είναι μαθηματικά εγκέφαλος. Έφτιαξε το marketing plan. Επειδή είναι δικτυωτής, το έφτιαξε υπέρ των δικτυωτών. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό κλειδώνουν οι πόντοι και δεν χάνονται οι πόντοι. Και γι' αυτό πληρώνεσαι με αναλογία και όχι με ποσοστά. Αυτά ήταν οι ιδέες του Σαντάλοφ. Ευτυχώς που ο Καναπλίοφ είναι ένας καλός επιστήμονας άνθρωπος και δεν μπορεί κατέχει από αυτά, γιατί αν καταλάβαινε τι γινότανε σίγουρα. Και ευτυχώς που μένει στο επιστημονικό κομμάτι και ο άνθρωπος και έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Ήδη ο Καναπλίοφ έβγαλε στα προγράμματα με τον προγραμματιστή τον ιό της γρίπης για το 2013. Το δώσε σήμερα από ρε, μπράβο ρε. 2013. Ναι. Πες μας λίγο. Τη σεζόν. Εννοούμε τη σεζόν. Ισχύει αυτό. Ναι. Το έδωσε σήμερα. Το δώσαμε. Εγώ δηλαδή άμα πάω τώρα και κάνω ένα εμβόλιο. Τι θα έχω μέσα. Τα αντισώματα του 2012. Και εδώ εσύ μου έχεις το 2013. Και ο κόσμος δεν ξέρει αυτό το προϊόν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και τους κοιτάμε. Είναι απίστευτο αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Ένα απίστευτο προϊόν και ένα μοναδικό marketing plan. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μεταδώσουμε την πληροφορία. Το φανταστούμε, να εστιαστούμε και να τα δώσουμε όλα για να βρούμε τα χαμένα μας ταλέντα και να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε πριν είναι αργά. Γιατί χρόνος τουλάχιστον. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την αξία του χρόνου. Εγώ τώρα δεν θέλω να πάει ούτε ένα δευτερόλεπτο της ζωής μου χαμένο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θέλω ό,τι κάνω να είναι το καλύτερο. Γι' αυτό είμαι και με την Deta Elis. Γιατί είναι η καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τώρα τελειώνουμε. Να σας πω κάτι τελευταίο. Αυτός ο εγκέφαλος βγάζει 60 χιλιάρικα. Αυτός ο όμορφος βγάζει 50. Και αυτός ο άσχημος 55. Άρα υπάρχουν λεφτά για όλους. Και για τους έξυπνους και για τους όμορφους και για τους άσχημους. Που έχουν όμως μεγάλη θέληση και ταλέντο και πόδο και δουλεύουν. Θα βγάζανε τα μισά αν δεν το είχαν στήσει σωστά από την αρχή. Επαναλαμβάνω. Θα βγάζανε τα μισά. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει ένα τρίτο bonus που είναι το star bonus. Το star bonus είναι η ιδανική εγγραφή. Ξεκινάς με 3 κωδικούς. 1, 2, 3. Όποιος δεν το έχει κάνει, ας το κάνει. Για 2 λόγους. Πρώτος λόγος είναι καθαρά επιστημονικός. Και ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά οικονομικός. Τι ωραία που συνδυάζεται το επιστημονικό με το οικονομικό. Ο συνεργάτης αποκτά το πλήρες σετ των συσκευών του συντονισμού, άρα θα έχει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για αυτόν και την οικογένειά του. Ο συνεργάτης με τους 3 κωδικούς θα έχει τη δυνατότητα να κερδίζει 200% εισόδημα από 100% δραστηριότητα. Μπόνους βάση πόντων από την ομάδα. Όταν έχεις 3 κωδικούς και μετά αρχίζεις να αναπτύσσεις, πληρώνεσαι διπλά. Το εξηγήσαμε πριν, αν θέλετε μπορούμε να το εξηγήσουμε και τώρα. Θέλετε να το εξηγήσουμε ή βαρεθήκατε? Να κάνουμε ψηφοφορία. Ποιος βαρέθηκε να με ακούει και ποιος θέλει να το εξηγήσω? Όποιος θέλει να το εξηγήσω, να σηκώσει το χέρι. Α, θέλετε όλοι να εξηγήσουμε? Να εξηγήσουμε. Ωραία, να εξηγήσουμε. Θέλετε. Ό,τι θέλει ο λαός. Να εξηγήσουμε. Έχει σημασία να εξηγήσουμε γιατί. Αν δεν το εξηγήσω, αν δεν το ξέρει αυτός αυτό εδώ, αντί 50 θα έβγαζε 25.000 ευρώ. Αν δεν το ξέρει αυτός εδώ, αντί για 60 θα έβγαζε 30. Είναι μεγάλα τα ποσά που παίζουν για μια κίνηση στρατηγικής. Ποια είναι η κίνηση στρατηγικής? Είπαμε, μάλλον, επειδή το έλεγα πριν, θες να το εξηγήσεις εσύ? Το ξέρω όλα. Απλά το λέω για να μην μιλάς στο τηλέφωνο, το πα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, 1, 2, 3. Τι είναι το 1, 2, 3? Το 1 είναι είμαστε εμείς, το 2 είμαστε εμείς και το 3 είμαστε εμείς. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, έχουμε 3 κωδικούς. Παίρνουμε και τα 3 προϊόντα. Και το therapy και το rhythm και το app. Που έτσι κι αλλιώς μας χρειάζονται και τα 3 στην τελική, έτσι. Τα παίρνουμε όμως από την αρχή. Γιατί? Διότι όταν έχεις 3 κωδικούς, μετά οτιδήποτε αρχίζεις να αναπτύσσεις είναι μετά από αυτούς τους κωδικούς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είσαι εσύ εδώ, γράφεις το φίλο σου το Γιώργο. Γιώργος εδώ. Και το φίλο σου τον Νίκο. Νίκος. Και μετά αναπτύσσονται τα δίκτυα. Μετά από κάποιο διάστημα, τι γίνεται? Ας υποθέσουμε ότι αυτή η γραμμή είναι ισχυρή γραμμή. Δηλαδή, είναι η γραμμή του spillover που έχει προχωρήσει. Έτυχε, από τα 2 σου πόδια έτυχε και προχώρησε ένα πόδι. Ή επειδή το βοηθάνε και οι προηγούμενοι, έτυχε και προχώρησε. Εδώ λοιπόν έτυχε και προχώρησε αυτό το πόδι. Όταν αυτό το πόδι έχει γίνει ισχυρό, εσύ πώς πληρώνεσαι, είπαμε? Με αναλογία. Άρα πού πρέπει από ένα σημείο και πέρα να κάνεις τοποθετήσεις? Στο άλλο πόδι, στο αδύνατο. Γιατί κάνοντας 300 πόντους εδώ, παίρνεις και τους 700 από εκεί και πληρώνεσαι. Ενώ να τους κάνεις εκεί, δεν πληρώνεσαι, πρέπει να το κάνεις στο αδύνατο, έτσι. Σαφώς, σαφώς. Εδώ λοιπόν, κάνεις και εδώ τη δουλειά σου, συνεχίζεις να δουλεύεις στο αδύνατο. Και τι κάνεις από ένα σημείο και πέρα? Αντί να κάνεις τοποθετήσεις πλέον στο βάθος του αδύνατου σου ποδιού, ξεκινάς να κάνεις εγγραφές και ανάπτυξη σαν στο εσωτερικό πόδι του δεύτερου σου κωδικού. Δηλαδή, αντί να βάλεις κάποιον, αυτόν εδώ, αντί να τον βάλεις εδώ, τον βάλεις εδώ. Δεύτερο πόδι στο δεύτερο σου κωδικό. Για ποιο λόγο? Ο τζίρος που γίνεται εδώ δεν μετράει πάλι για σένα. Δηλαδή, αυτό το πόδι δεν είναι. Εδώ. Αυτό είναι το πόδι. Είτε μπει εδώ, είτε μπει εκεί. Δεν είναι αυτό το πόδι. Δεν πληρώνει αυτό το κωδικό. Αυτός ο τζίρος εδώ δεν μετράει για αυτόν. Για ποιον άλλον μετράει? Μετράει και για αυτόν. Γιατί? Γιατί σε αυτόν εδώ έχουν, τι είπαμε, οι πόντοι κλειδώνουν. Δεν έχουν συσσωρευτεί όλοι οι πόντοι. Απλά δεν πληρωνόταν τόσο καιρό, γιατί δεν είχε δεύτερο πόδι. Και πληρωνόταν, πληρώσουν εσύ. Το πιάνεις. Το καταλάβες? Όχι ακόμα. Τρεις κωδικούς σημαίνει ότι αντί να γράψεις μόνο τον εαυτό σου, γράφεις τον εαυτό σου και παίρνεις, ας πούμε, το φέραφι παράδειγμα, γράφεις τον άντρα σου, την γυναίκα σου, το παιδί σου, τον φίλο σου, το κάποιον που έχεις εμπιστοσύνη και παίρνει το app. Από 16 και πάνω. Βάλε λάθος ημερομηνία τώρα. Δες και τα ξέρουμε. Μην το αυτό στο YouTube το σβήσουμε. Και το τρίτο, βάζεις εδώ τον άντρα σου. Δηλαδή, αντί να ξεκινήσεις με ένα κωδικό, ξεκινάς με τρία προϊόντα. Ξεκινάς με τρία. Όχι, κωδική. Κωδική να είναι. Κωδική. Σε κάθε περίπτωση κάνεις τρεις κωδικούς. Ό,τι θέλεις. Ο κωδικός βγαίνει από το therapy και πάνω. Θα πάρεις 3 therapy, θα έχεις 3 κωδικούς. Θα πάρεις 3 app, θα έχεις 3 κωδικούς. Θα πάρεις 3 rhythm. Το καλύτερο είναι να πάρεις ένα απ' όλα, έτσι, για να έχεις τα πάντα. Ναι, αυτό διαφορετικά. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνεις. Εδώ λοιπόν για κάθε 300 πόντους που γίνονται πληρώνεται ο πρώτος κωδικός. Πληρώνεται και αυτός ο κωδικός. Γιατί σε αυτόν τον κωδικό έχουν συσσωρευτεί χρήματα. Άρα πληρώνεσαι 2 φορές. Για κάθε 300 πόντους που γίνονται εδώ, που τους κάνεις είτε εσύ είτε οι άλλοι μετά που θα δημιουργήσουν μια ομάδα και αυτός θα βοηθάει πάλι και θα δημιουργείται μια κίνηση και μια ενέργεια προς τα δω, όχι μόνο δική σου δουλειά, έτσι. Δουλειά ομάδας εδώ γίνεται. Τότε εσύ παίρνεις για κάθε 300 πόντους 150 ευρώ. 75 παίρνει αυτός ο κωδικός και 75 παίρνει ο άλλος κωδικός. Για κάθε 300 πόντους παίρνεις 150 ευρώ και όχι 75. Διπλά λεφτά. Διπλά λεφτά. Εντάξει, άρα... Ο σπόνσορας που θα γράψει ένα συνεργάτη που θα ξεκινήσει με μια τριάδα που λέγαμε πριν, είτε αν δεν κάνει τριάδα θα κάνει 2 ενεργούς συνεργάτες και θα ονομαστεί star, θα πάρει το star bonus που είναι 37,5 ευρώ. Αυτό είναι το τρίτο bonus. Γιατί? Σε μαθαίνει το σύστημα, το σπόνσορα, να κάνει σωστή δουλειά με τους επόμενους. Όσο πιο καλή δουλειά κάνετε μετά το μάσας, τόσο αυτό θα τα ανακλάτε σε εσάς. Έτσι δεν είναι? Όσο πιο καλή δουλειά τα άτομά σου, το κόσμο σου, το δικτυό σου είναι το χωρά, είναι ο τομέας σου, είναι το αντικείμενό σου. Όσο πιο καλά τους επιμορφώσεις, όσο πιο καλά τους διδάξεις, όσο πιο καλά τους στηρίξεις, τόσο αυτή η προσπάθεια θα γυρίσει και σε σένα, έτσι, γιατί είναι ομαδική δουλειά. Άρα λοιπόν, σε μαθαίνει το σύστημα να μαθαίνεις τον άλλον να ξεκινάει με τριάδα, γιατί σε πληρώνει επιπλέον το star bonus που είναι 37,5 ευρώ. Δεν είναι το ποσό εδώ, 37,5, όσο η νοοτροπία και η φιλοσοφία και η πρακτική. Να ξεκινήσεις σωστά με 3 κωδικούς. 3 κωδικοί, διπλάσια χρήματα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχεις 1, 2, 3 κωδικούς. Power leg είναι το δυνατό πόδι, ή το γραμμή spillover που αναπτύσσεται εδώ. Εσύ τι κάνεις? Για να πληρωθείς πρέπει να αναπτύξεις αυτή τη γραμμή. Αναπτύσσεις αυτή τη γραμμή. Αντί να βάλεις έναν ακόμα εδώ, από εδώ, δεν το βάζεις εκεί και τον τοποθετείς εδώ, εσωτερικό πόδι ενός δεύτερου σου κωδικού. Και πληρώνεσαι για τον τζίρο αυτό 2 φορές. Πληρώνεται ο κανονικός κωδικός, πληρώνεται και αυτός ο κωδικός. Δηλαδή, αν αυτός εδώ, αντί να είναι εδώ, είχε τοποθετηθεί εκεί, θα πληρωνόταν μόνο αυτός ο κωδικός. Ενώ τώρα, επειδή τοποθετείται εδώ, πληρώνεται και αυτός ο κωδικός και αυτό. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Μπορούμε να το εξηγήσουμε μετά, όσες φορές θέλετε, όρεξη να έχουμε, και να το εξηγήσουμε και εμείς και οι σπονσορές σας όσες φορές απαιτηθεί. Κοίτα, δεν χάνεις και τίποτα. Δεν χάνεις τίποτα. Το κάνεις τώρα. Ο λαός λέει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή, αυτό κάνεις και εσύ έτσι. Δηλαδή, πες ότι έχεις ξεκινήσει εδώ, έχεις κάνει, ξέρω εγώ, μια ομάδα στο ένα πόδι και μια ομάδα στο άλλο πόδι. Κάντο τώρα. Βγάλε τώρα ένα κωδικό εδώ και τώρα ένα κωδικό εκεί. Ό,τι δημιουργείται από εκεί και κάτω έχεις αυτή την ασφάλεια. Απλά έχεις χάσει κάτι από αυτό το τζίρο εκεί. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι το μέλλον σου ανήκει. Ό,τι κάναμε μέχρι τώρα στη ζωή μας, κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Σήμερα όλοι έχουμε γενέθλια. Είναι η πρώτη μέρα της επόμενης, της υπόλοιπης ζωής μας. Είναι η πρώτη νύχτα της υπόλοιπης ζωής μας. Ας το δούμε έτσι. Ότι ξεκινάμε από εδώ και πέρα. Ό,τι ξέραμε, ξέραμε. Τώρα τα μαθαίνουμε καλύτερα. Τώρα έχετε καλύτερη στήριξη. Υπάρχει εταιρεία στο πλευρό σας. Υπάρχουν οι Ρώσοι στο πλευρό σας. Υπάρχουν συσκευές του Καναπλιόφ που θα έρθουν και άλλες συσκευές. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που θα έρθουν. Υπάρχουν ακόμα και προϊόντα που θα πλαισιώσουν τον κόσμο. Καλλιτικά προϊόντα. Υπάρχουν και προϊόντα που θα σώσουν κάποιους τα μαλλιά. Θα έρθουν του χρόνου κάποια προϊόντα για τα μαλλιά. Κάποιο διατροφικό ακόμα θα έρθει για να πλαισιώσει αυτές τις απίστευτες συσκευές που είναι μοναδικές. Τις συσκευές του βιοσυντονισμού. Αυτές τις συσκευές θα πλαισιωθούν και με επιλεγμένα, λίγα, επιλεγμένα προϊόντα που θα λειτουργήσουν στηρικτικά σε αυτές τις συσκευές για να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μέλλον της Deta Elis. Το μέλλον της Deta Elis είναι συσκευές βιοσυντονισμού, φορητές, μοναδικές, συν και άλλα προϊόντα που θα πλαισιώσουν και θα ενισχύσουν τη λειτουργία αυτών των συσκευών. Άρα έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Μοναδικό προϊόν. Μοναδικό marketing plan. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Μπράβο. Αυτά από μένα. Και τώρα, κάποιες ερωτήσεις. Εάν πουλάς μηχανήμα, είπαμε ότι την εγγραφή, την πώληση της μηχανής την κάνεις εγγραφή. Για κάθε σύσταση που κάνεις προσωπικά εσύ, ανεξάρτητα που τοποθετείται στη δομή, γιατί εσύ μπορείς να κάνεις μέχρι μόνο 2 εγγραφές προσωπικές. Όμως τον τρίτο θα τον γράψεις από κάτω, έτσι. Τον έχεις συστήσει εσύ όμως. Για τον κάθε έναν που θα συστήνεις εσύ, ανεξάρτητα που θα μπαίνει από το σύστημα, εσύ πληρώνεσαι τον πόνος εγγραφής. Τελείωσε. Παίρνεις τον πόνος εγγραφής. Όχι μόνο το ασθενή και το όνομα του υγιή, γιατί αυτά είναι και μηχανές ευεξίας, δεν είναι μόνο μηχανές γιατρός. Είναι για υγιείς αρρώστους. Εδώ λοιπόν για κάθε όνομα, κάθε μηχάνημα που προωθούμε, ο υποψήφιος αυτός που θα πάρει το μηχάνημα μπορεί να γίνει και συνεργάτη. Δηλαδή ο κωδικός θα βγει οπωσδήποτε. Θα βγει ένας κωδικός που θα μπει όπου μπει στη δομή, ανάλογα που θα τον τοποθετήσει δεξιά-αριστερά. Εσύ θα πάρεις τον πόνους εγγραφής. Αν γραφτεί με app θα πάρεις 75 ευρώ. Αν γραφτεί με ρίτμ θα πάρεις 62,5 ευρώ. Και θα πάρεις και τους πόντους του κάθε προϊόντος, αλλά όχι μόνο εσύ, τους πόντους σου παίρνει και όλη η ομάδα. Η ομάδα σου. Και έχει κίνητρο η ομάδα σου. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ έχεις γράψει 2 άτομα. Τα οποία αυτά προχώρησαν, έγραψαν κάποιους άλλους. Και έχεις 15 άτομα στο ένα πόδι και 10 στο άλλο πόδι. Και εσύ έχεις να κάνεις κάποιο καινούριο εγγραφή. Πού θα το κάνεις, ή στο ένα πόδι ή στο άλλο. Θα μπει στο βάθος. Το πόνους εγγραφής το παίρνεις εσύ, τους πόντους το παίρνουν και οι προηγούμενοι. Όλοι. Αυτό δίνει κίνητρο σε όλους. Γι' αυτό λέμε ότι το πράγμα βράζει εδώ, στα καζάνι που βράζει. Γιατί βράζει το καζάνι, γιατί υπάρχει κίνητρο για όλους. Ναι. Ναι, να πάρεις τον back office. Ναι. Ποιος είναι ο σπονσοράστης? Ποιος? Εσείς. Μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Έχετε ένα μεγάλο αστέρι στην ομάδα. Όλοι στην ομάδα μου. Έτσι, μπράβο, μοιάσανε σε σένα. Μ' αρέσεις. Μπράβο, ωραίος. Λοιπόν. Ο Μάρκ Τουέιν είχε πει: για να πετύχει κάποιος χρειάζεται δύο πράγματα. Αυτοπεποίθηση, έτσι. Και άγνοια κινδύνου. Αυτοπεποίθηση και άγνοια κινδύνου. Πώς? Όχι. Άγνοια κινδύνου εννοούμε αυτό που λέγαμε πριν. Να πιστέψεις ότι μπορείς να κάνεις τα πράγματα όλα, να ξεπεράσεις τους φόβους, αυτό. Να έχεις άγνοια. Πώς? Αθότητα. Παιδικό. Σωστό. Και πόσες φορές περπατήσατε στα κάρβουνα? Α, μία και εσείς. Α, να περπατήσουμε τη δεύτερη μαζί. Για να περπατήσουμε τη δεύτερη μαζί, χέρι-χέρι, θα πάμε όλοι οι επιτυχημένοι της Δέτα Έλλης θα κάνουν ένα τουρ στη Ρωσία που θα τους πληρώσουν όλα τα έξοδα και εκεί θα γίνει 7 μέρες εκπαίδευση που θα περπατήσουμε και στα κάρβουνα. Όχι. Αυτά. Ποιοι είναι? Η εταιρεία θα βγάλει ένα πρόγραμμα, για το 2014 που όποιοι πιάνουν κάποιους τίτλους που θα μας πει η εταιρεία από την κλίμακα καριέρας θα κάνουν αυτό το ταξίδι. Αυτό θα το ανακοινώσουμε για το 2014. Ναι. Στις τρεις πρώτες πρώτες. Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία. Ελλάδα, Κύπρο είναι πρώτη. Μαζί. Και η Γερμανία έχει ανοίξει, ναι. Ανοίξει. Πώς? Ισραήλ. Είναι σε πολλές χώρες, δηλαδή είναι και στη Ρωσία, Καζακστάν. Δεν υπάρχει εταιρεία, κάποιος απλά προσπαθεί να πρικώνει. Όπως και εσείς τα κάνετε. Στη Δανία, στην Αγγλία. Μπορείς. Θα ανοίξει εταιρεία σε κάθε χώρα.